δεν μπορούσα να εκφράσω τις ιδέες μου τόσο εύκολα και ήξερα ότι έχω μια... και ήθελα να γράφω κάποιες ιστορίες. Μου άρεσε από μικρό παιδί και απλά ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και να κάνω και τα δύο. Ναι, γενικά είμαι ένας ντροπαλός άνθρωπος, οπότε με τα κορίτσια που ήμασταν μαζί στον όμιλο μπόρεσα ανάπετα και να ανοιχτώ περισσότερο. Ο όμιλος δεν είχε καμία σχέση με μάθημα. Μπορεί να ήταν με βάση σε κείμενα, αλλά δεν ήταν μάθημα, ήταν μια δραστηριότητα που όλοι απολαμβάναμε. Η αγαπημένη μου δραστηριότητα ήταν τότε με την κυρία Σβορώνου. Είχαμε πει το αγαπημένο μας τραγούδι και μας είχε ζητηθεί να το γράψουμε με δικούς μας στίχους, αλλά με την ίδια μουσική. Επειδή ήμουν και στον όμιλο στο δημοτικό, από τότε το θεώρησα ως μια πολύ καλή ιδέα να αναπτυχθώ πάλι στην έκθεση, όπως είπε και ο Χαράλαμπος, γιατί δεν ήμουν και ο καλύτερος. Οπότε βρήκα τον τρόπο να γίνω καλύτερος στο γραφόμιλο. Η αγαπημένη μου δραστηριότητα ήταν αυτή με τα κόμιξ, γιατί ήταν και ευχάριστη, που είχαμε διαβάσει το βιβλίο της Άννας Φρανκ και έπρεπε να διαλέξουμε μια σκηνή που να έχει μέσα έναν διάλογο και να την μετατρέψουμε σε κόμιξ από μια εφαρμογή το Pixar. Χαρακτηριστικά στο μυαλό μου είναι όταν μας είχατε δώσει μια ελευθερία να γράψουμε μια μικρή ιστορία που δεν είχα γράψει 4 σελίδες νομίζω. Γενικότερα νομίζω πως αναπτύχθηκε πάρα πολύ η φαντασία μου και όλων των παιδιών. Ασχοληθήκαμε με πάρα πολλά διαφορετικά είδη κειμένων με αποτέλεσμα να σκεφτούμε πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να αναπτύξω πάρα πολύ την φαντασία μου. Εγώ θυμάμαι εκείνο με τα ζάγια που είχαμε κάνει την τελευταία. Αυτό ήταν ωραίο. Εκείνο ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Εκεί νομίζω ήταν η πιο ωραία στιγμή στον όμιλο. Ειδικά με τα γεγονότα τα πίσω. Γινόμαστε ουσιαστικά μια βράδυ εβδομάδα και καθόμαστε 2 ώρες όλοι μαζί. Και αυτό το χρονικό διάστημα θεωρώ πως είναι λίγο για να αποκαλούμαστε φίλοι, αλλά εμείς θεωρώ πως δημιουργήσαμε μια πάρα πολύ ζεστή και ωραία παρέα. Πρωτότυπο, διασκεδαστικό, δημιουργικό. Άψογα. Εξέλιξη, ευχαρίστηση και δημιουργικότητα.